Έκτακτη σύσκεψη για το προσφυγικό πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Λόγω της έκρηξης που παρουσιάζουν οι προσφυγικές ροές τα τελευταία 24 ώρα, κάτι που έχει σημάνει συναγερμό στις ελληνικές αρχές. Συνδυόμαστε ταυτόχρονα με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου που βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και τον συνάδελφο Γιάννη Σινάνη από το Lesbos News. Ξεκινάμε, Γιώργο, με σένα, καθώς είναι σε εξέλιξη αυτή η σύσκεψη. Ναι, και γίνεται με φόντο αυτή την ανησυχία και τον προβληματισμό που επικρατεί στην Αθήνα για την έξαρση των προσφυγικών ροών, όπως προανέφερες και εσύ. Σκοπός αυτής της σύσκεψης είναι η σύνθεση μιας πιο ενημερωμένης εικόνας για την τωρινή κατάσταση του προσφυγικού προβλήματος, την οποία θα πάρει μαζί του ο Πρωθυπουργός στο επικείμενο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα την αξιοποιήσει στις διεθνείς επαφές του. Με κορυφαία φυσικά εκείνη της προσεχούς Τετάρτης με τον άνθρωπο που κρατάει στα χέρια του τη στρόφιγγα των προσφυγικών ροών, δηλαδή τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Στο τραπέζι της σύσκεψης Βασίλης βρίσκονται αφενός τα στοιχεία των τελευταίων ημερών που δείχνουν έξαρση των ροών, καθώς επίσης και η αποτίμηση της απόδοσης των μέτρων που πάρθηκαν τόσο στο Κισαία, στο έκτακτο Κισαία της 31ης Αυγούστου, αλλά και στην υπουργική σύσκεψη της 5ης Σεπτεμβρίου. Στη σύσκεψη πρέπει να σου πω ότι συμμετέχουν ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, ο κύριος Σάκης Σκέτσος, ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Πλακιωτάκης, καθώς επίσης και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως και ο Υπουργός Εξωτερικών, Βασίλη. Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Γιάννη Σινάνη, καθώς έχουν αυξηθεί, Γιάννη, ραγδαία οι προσφυγικές ροές τα τελευταία 24 ώρα. Καλό μεσημέρι από τη Μυτιλίνη. Η κατάσταση πλέον εδώ στη Λέσβο είναι μη διαχειρίσιμη. Αρκεί να σας πω ότι το hot spot, το κέντρο υποδοχής τακτοποίησης της Μόριας, το οποίο έχει φτιαχτεί για να φιλοξενεί μέχρι 3.000 μετανάστες, αυτή τη στιγμή υπερβαίνει τον αριθμό των 12.000 μεταναστών. Ένα τρομακτικό νούμερο που έχει θέσει ανησυχία όλες τις αρχές ασφαλείας. Χθες είχαμε ένα περιστατικό όπου ένα εστιαφόρο προσέγγισε τις ακτές της Λέσβου, μάλιστα κοντά στο αεροδρόμιο, φέρνοντας πάνω του επιβάτες μετανάστες, παύλα μετανάστες. Ένα ανησυχητικό φαινόμενο που θέτει και θέματα εθνικής ασφάλειας. Γιατί όταν ένα σκάφος τέτοιο φτάνει στις ακτές της Λέσβου και μάλιστα πολύ κοντά στο αεροδρόμιο, αυτό καταλαβαίνετε εγκυμονεί ένα σωρό κινδύνους. Θα πρέπει να σας πω τέλος ότι ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ο οποίος συμμετέχει στη σύσκεψη σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, είναι αποφασισμένος μαζί με τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, τον κύριο Στρατή Κίτελη, και τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, τον κύριο Ταξιάρχη Βέρο, όπως αντιδράσουν. Λέγεται ότι από Δευτέρα ετοιμάζουν συλλαλητήρια για έντονες διαμαρτυρίες, ώστε να βρεθεί επιτέλους μια λύση σε αυτό το καυτό ζήτημα. Γιάννη, σε ευχαριστώ. Σε σένα ευχαριστώ πολύ και τον Γιώργο τον Παπακοσταντίνου.